Αυτό το μέρος θα ανοίξουμε και ένα άλλο κομμάτι του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Θα ανοίξουμε την διαδικασία απόσταξης της ρακής, της κρητικής τσικουδιάς, μιας ιεροτελεστίας που καλά κρατεί στο πέρασμα των ετών και οι καζανάριδες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Συνδεόμαστε απευθείας με τον Πρινιά. Εκεί είναι η Γεωργία η Μακάκη, ο οικονολήπτης μας ο Κωστής Βλαντάκης, όπου θα μας καταγράψουν από ένα ρακοκάζανο τη διαδικασία και βεβαίως θα ακούσουμε και τους καζανάριδες. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Πρινιά του Δήμου Γόρτινας και από το όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον της Χαρουπιάς του κυρίου Ζαριανάκη. Πραγματικά το κέφι έχει ανέβει όπως βλέπετε και ακούτε. Θα δούμε τη διαδικασία της απόσταξης και πριν πούμε στην υγειά μας, Μάνο, να πάρουμε μια δυνατή γεύση. Ο ψυχικός
Έχει στηθεί στο ρακοκάζανο του κυρίου Ζαριανάκη. Γεωργία, θέλω λίγο... Πραγματικά, εδώ χτυπάει η καρδιά της παράδοσης, η καρδιά της ρακής, η καρδιά της τσικουδιάς και της καλής παρέας. Βλέπετε πόσο έχει ανέβει το κέφι, εδώ με τον κύριο Βρέτζο. Κύριε Βρέτζο. Τώρα θα τους διακόψουμε το γλέντι. Κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα στην υγειά μας. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζαριανάκη που μας παραχώρησε το χώρο του απόψε στο ρακοκάζανό του στον Πρινιά για να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Βρέτζο, τον πρόεδρο των αποσταγματοποιών, και να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο. Καλά κρατούν τα ρακοκάζανα στην Κρήτη, αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας. Όλοι έχουμε βιώσει αυτή την εξαιρετική εμπειρία, κύριε Βρέτζο. Όμως, τι περιμένουμε από τη φετινή παραγωγή της ρακής? Λοιπόν, κύριε Βρέτζο, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Τι περιμένουμε φέτος? Γιατί γνωρίζουμε ότι φέτος είχαμε και την κλιματική κρίση, είχαμε λιγότερα σταφύλια, έχουμε λιγότερη παραγωγή, έτσι. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Θα έλεγα από τις πιο δύσκολες που έχουμε περάσει. Η παραγωγή του σταβλιού ήταν πάρα πολύ μειωμένη. Θα έλεγα ότι κάτω από το 50% συγκομίσαμε. Σε κάποιες ποικιλίες ήταν ακόμα πιο χαμηλά. Οι ποσότητες που περιμέναμε σε όλο το επίπεδο της αμπελουργίας δεν πιάσαμε κανένα στόχο. Δηλαδή η μείωση είναι περίπου στο 50%. Η μείωση είναι σε κάποιες ποικιλίες και 60 και 70%. Είναι μεγάλη απόκληση. Η ζημιά αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα και η επόμενη παραγωγή, γιατί τα φυτά δεν είναι εύρωστα και δεν κάνανε τις προδιαγραφές που πρέπει για να συγκομίσουμε μια καλή χρονιά που θα έρθει. Γεωργία, θέλω... Γεωργία. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, όχι, να απαντήσεις αυτό που ρώτησες, με πρόλαβες. Ναι. Πόσα ρακοκάζανα λειτουργούν σε επίπεδο νομοιρακλείου? Από ό,τι γνωρίζω, πέρυσι λειτουργήσαν περίπου 350. Φέτος υπολογίζω ότι θα είναι περίπου στα 250. Δηλαδή κάποιοι παραγωγοί δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί οι ποσότητες δεν αξίζαν τον κόπο να μπουν στη διαδικασία, να πληρώσουν κάποια χρήματα για να αποσφραγίσουν και να κάνουν όλη τη διαδικασία. Τιμές τώρα ξεκινούν από 3 ευρώ και φτάνουν μέχρι 5 με 6 ευρώ το κιλό. Από 3,5 μέχρι 6 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μεγαλύτερο φόρο ειδικής κατανάλωσης. Γεωργία, δεν ξέρω πώς είναι εφικτό. Θα μπορούσαμε να δούμε λίγο το χώρο εκεί με τη βοήθεια ή του κυρίου Βρέτζου ή του κυρίου Ζαριανάκη. Πώς είναι ένα ρακοκάζανο, πού γίνεται αυτή η διαδικασία? Για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, αν και οι περισσότεροι κριτικοί έχουν βιώσει έστω και μία φορά αυτή την εξαιρετική εμπειρία. Βεβαίως, πριν πάμε στο ρακοκάζανο, να δείξουμε το παλιό ρακοκάζανο, εδώ που είναι, βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας. Πριν αρκετά χρόνια, και μιλάμε για ένα ρακοκάζανο που έχει περάσει από γενιά σε γενιά σε γενιά. Να το δούμε ολόκληρο. Τη γενιά, όπως ναι. Βλέπετε το ρακοκάζανο, βεβαίως. Και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο επόμενο ρακοκάζανο με τον κύριο Βρέτζο, να μας δείξει τη διαδικασία της απόσταξης με στέμφυλλα. Να πούμε ότι συλλέγουμε τα σταφύλια, γίνεται η ζύμωση στα βαρέλια πάνω από ένα μήνα, μετράμε τα ζάχαρα να είναι μηδενικά και στη συνέχεια πραγματικά τα ρακοκάζανα παίρνουν φωτιά
και στο νομό Ηρακλείου. Και τον προηγούμενο μήνα πήραν φωτιά και αυτό το μήνα, έτσι, κύριε Βρέτζο. Μιλάμε για μεγάλες παρέες, μεγάλες παρέες, το κέφι χτυπά κόκκινο. Με τη βοήθεια του Κώστα, του Βλαντάκη, μπορούμε να πάμε λοιπόν και στο Ρακοκάζανο, να βρούμε και τον κύριο Ζαριανάκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, κύριε Βρέτζο, ελάτε από εδώ να μας δείξετε λοιπόν την όλη διαδικασία. Η διαδικασία έχει ως εξής. Η παραγωγή του αμπελιού, όπως είπες και εσύ, έχει το θέμα είναι να συγκομιστούν τα σταφύλια, να μπουν σε κάποια βαρέλια, σε κάποιες μικρές δεξαμενές, να γίνει η ζύμωση και να, όσο πιο καλά γίνεται, σε κατάλληλες θερμοκρασίες, για να επιτευχθεί η τσιπουδιά, το τσίπουρο ή το παραδοσιακό απόσταγμα. Με το που ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που κρατάει περίπου στις, να πω, 15 μέρες, σφραγίζονται ούτως ώστε να μην μπορεί να μπει αέρας και να οξυδωθούν, και όταν δοθούν από το τελωνείο οι κατάλληλες άδειες, ανοίγουν οι άμβικες, η παραγωγή μπαίνει σε ένα σημείο. Να το δούμε λίγο αυτό, να το δούμε. Βεβαίως. Να δούμε λοιπόν. Ο άμβικας είναι αυτός, τα σταφύλια ζυμωμένα και ολοκληρωμένη ζύμωση τοποθετούνται μέσα στον άμβικα. Η θερμοκρασία, όπως βλέπετε τώρα, είναι στο 90. Ξεκινάει από το 20 που είναι μια θερμοκρασία δωματίου. Με τη θερμοκρασία, με το που φτάσει στα 70, οι αλκοολικοί βαθμοί τρέχουν πρώτοι και ακολουθάει πίσω το νερό. Άρα λοιπόν, όταν θερμαθεί ο άμβικας, θα βγει πρώτο το ινόπνευμα. Και όσο προχωράει η διαδικασία, θα αυξάνεται το νερό, ούτως ώστε στην πρώτη μισή ώρα με 3/4 να πάρουμε την κεφαλή του αποστάγματος. Και να δείξουμε μάλλον το τελικό αποτέλεσμα, να γυρίσουμε λίγο την κάμερα από εδώ, να δείξουμε λοιπόν που στάζει εδώ η Ρακή. Είμαστε σε ένα επίπεδο, αν δείτε και τους βαθμούς. Περίμενε να πάω από την άλλη. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βγάζει είναι γύρω στους 35 αλκοολικούς βαθμούς. Αν πάρουμε ένα σύνολο από μέσα που έχουμε πάρει τα πρώτα αποστάγματα, θα δείτε ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε μεγάλο βαθμό. Ορίστε, οι βαθμοί είναι εδώ και εδώ έχουμε γύρω στους 50 βαθμούς το τσίπουρό μας, τη σκουριά ή το παραδοσιακό απόσταγμα. Αυτό πρέπει να κατεβεί στο 40, δηλαδή έχουμε περίπου ακόμα 20 λεπτά, 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί αυτή η καζανία και να πάμε στην επόμενη. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι μια κύριε Βρέτζο. Κύριε Ζαριανάκη, ο οποίος μας βεβαίως, και να τον ευχαριστήσουμε και πάλι. Ναι. Κύριε Ζαριανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Μάλλον το δασκαλάκι. Πραγματικά ένας πολύ όμορφος χώρος. Φιλοξενία. Να είστε καλά. Χαμόγελα. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Αν και το προϊόν μας φέτος θα είναι λίγο, αλλά θα είναι πολύ καλοποιητικά. Τι σας λέει ο κόσμος? Ο κόσμος το καζάνι το αναζητά, είναι ένα κομμάτι της Κρητικής παράδοσης και γενικά της παράδοσης. Η κουλτούρα, απλά περιμένουμε να έρθει και ο χειμώνας, διότι όλα τα περιμένουμε με το κρύο. Το έχουμε συνδέσει το καζάνι με το κρύο. Και τις πολυπόθετες βροχές περιμένουμε. Απόσταγμα ψυχής, θα λέγαμε, έτσι, και διασκέδασης εδώ. Βέβαια. Περνάμε καλά, πίνουμε την καλή μας σκουδιά, σας περιμένουμε όλους. Βέβαια. Να πάμε και στο χώρο, Μάνο. Αν μπορούν να μας πούν και οι άνθρωποι με μια μαντινάδα. Ωραία, ναι. Να κλείσουμε με τους ανθρώπους για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας αφήσουμε να περάσετε μια όμορφη βραδιά εκεί. Μπορούμε να πούμε μια μαντινάδα στον αέρα, ώρα αιχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη. Ο κύριος Βρέτζος είναι γελάκι. Ωραία, ας πάμε από εδώ. Να πούμε μια μαντινάδα. Φαντάζομαι έχετε μαντινάδα στο μυαλό, δεν μπορεί. Λοιπόν, από εδώ. Εγώ. Εγώ στον πρόεδρο, δεν είναι. Από εδώ καμιά ματινάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είναι ματινάδα. Ο Μανώλης θα πει μια ματινάδα. Ορίστε, πάρε το μικρόφωνο. Δεν πρέπει να μια ματινάδα. Λοιπόν, η αγάπη θέλει, λέει, φρόνεψη, θέλει ταπεινοσύνη. Θέλει λαγού προπατηξά που γιού γιγοροσύνη. Χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε με τον κύριο Βρέτζο μουσικά. Κύριε Βρέτζο, θα δώσει την πάσα ο κύριος Βρέτζος μουσικά να πάμε σε διαφημίσεις. Βεβαίως. Και ευχαριστώ και την εξαιρετική παρέα, τις κυρίες και τους κυρίους που είναι εκεί.
πάντα. Παραγέρνε μου. Σημαυρώματα, σημαυρώματα στο στενό. Σημαυρώματα στο στενό, μη το περνάς η γέ μου, μη το περνάς η γέ μου. Η μάνα σου λέει το ναι. Η μάνα σου λέει το ναι. Κι ο αδερφός σου όχι. Κι ο αδερφός σου. Τα ξεπώς θα μοιράζομαι.